Γεια σας παιδιά, Fly T εδώ. Και σήμερα λοιπόν θα κάνουμε το Q&A. Ας παίξει το intro και πάμε στο Q&A. Η πρώτη ερώτηση είναι από τον Θοδωρή και μας ρωτάει πόση ώρα σου παίρνει να κάνεις edit ένα βίντεο. Κοίτα Θοδωρή, είναι αναλόγως το βίντεο. Για παράδειγμα, ένα δίλεπτο kill montage με παίρνει γύρω στη 1-2 ώρες editing. Ένα βίντεο gameplay που κρατάει γύρω στα 20-25 λεπτά μπορεί να με πάρει και 3 ώρες editing. Αλλά το πιο χρονοβόρο από όλα είναι τα Q&A, γιατί με παίρνει γύρω στις 5 ώρες editing, γιατί είναι πολύ πολύ δύσκολα σε θέμα editing, καθώς πρέπει να ετοιμάσω πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Η επόμενη ερώτηση είναι από το Hyper και με ρωτάει: πιστεύεις άμα έχεις 0 ping και 300 FPS θα σκότωνες το Mongrel σε public game? Και η απάντησή μου είναι πως και βέβαια δεν θα μπορούσα να το καταφέρω αυτό με τίποτα. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Bubbop και με ρωτάει: όταν τρως hate, πώς αντιδράς συνήθως? Κοίτα, να πω την αλήθεια πως έχω φάει μόνο μια φορά hate στο κανάλι μας και ήταν για έναν πολύ χαζό λόγο. Ένα παιδί έκανε ένα βίντεο και με έκραζε χωρίς λόγο κτλ. Πίστευε πως ήμουν σκάμερ, ενώ ποτέ δεν είχα shop ή ποτέ δεν έχω σκαμάρει κανένα, γιατί δεν έχω ούτε καν save the world κτλ. Και το βίντεο αυτό είχε φάει πολλά dislikes μέχρι που αναγκάστηκε να το κατεβάσει. Δεν θέλω να πω ποιο παιδί ήταν αυτό ή ποιο κανάλι το έκανε αυτό, γιατί πιστεύω, εφόσον κατέβασε το βίντεο, πιστεύω πως έβαλε μυαλό και κατάλαβε ότι με έκραξε άσκοπα. Άρα δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο σε αυτή την ιστορία, γιατί πιστεύω ότι το παιδί κατάλαβε το λάθος του. Τώρα να δώσω μια απάντηση στην ερώτησή σου. Κοίτα, πραγματικά δεν έχω σκεφτεί πώς ακριβώς απαντήσω άμα κάποιος hater ξαναχαιτάρει το κανάλι μου. Κοίτα, είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα γίνει, αλλά δεν θα έχω κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Θα απαντήσω αναλόγως με αυτό που κάνει, δηλαδή. Δεν μπορείς να βγάλεις μια συγκεκριμένη απόφαση για αυτό το θέμα. Θα απαντήσω αναλόγως με τις κινήσεις που θα κάνει και αυτός. Αυτό έχω μόνο να πω. Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι άλλο. Η τέταρτη ερώτηση είναι και πάλι από τον Bubbop και με ρωτάει: άμα μπορούσες να αλλάξεις κάτι από το κανάλι σου, τι θα ήταν αυτό? Η απάντησή μου είναι πως πρώτα απ' όλα θα άλλαζα το ίντερνετ που έχω. Όσοι ξέρετε, έχω 24 γραμμή, γι' αυτό δεν μπορώ να στριμάρω πάρα πολύ καλά το stream. Πραγματικά θέλω να αναβαθμίσω το ίντερνετ, αλλά δεν μπορώ, γιατί στη γειτονιά μου δεν υποστηρίζει 50 γραμμή. Αλλά το καλό της υπόθεσης είναι ότι με ενημέρωσαν ότι αργά ή γρήγορα κάποια στιγμή θα μπει και 50 γραμμή στη γειτονιά μου. Οπότε όταν μπει με το καλό η 50 γραμμή στη γειτονιά μου, θα είμαι από τους πρώτους που θα βάλει 50 στη γειτονιά μου, και αυτό σημαίνει ότι θα μπορώ να στριμάρω πολύ μα πολύ καλύτερα τα streams από ό,τι τα στριμάρω τώρα. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Ivern και με ρωτάει πώς και έκατσε και άρχισε στο YouTube. Η απάντησή μου σε αυτή την ερώτηση είναι ότι 3 παιδιά, 2 από τη γειτονιά μου και ένα από το σχολείο μου, είχαν κανάλι στο YouTube και κάνανε βίντεο για την πλάκα. Είχαν 50 με 60 subs περίπου. Και κάνανε βίντεο για την πλάκα. Ανεβάζαν, ξέρω εγώ, βλακίες, πράγματα που κάνανε με χαζομάρες κτλ. Troll βίντεο, gaming και άλλα διάφορα βίντεο. Και εμένα μ' άρεσε αυτό. Το βλέπα πολύ αστείο, πολύ ωραίο αυτή τη φάση. Και είπα και εγώ να ξεκινήσω κανάλι στο YouTube, όπου από ό,τι φαίνεται το δικό μου πέτυχε. Και ναι, μάγκες, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, μάγκες, αυτό που σας λέω δεν έγινε τώρα πρόσφατα. Αυτό είχε γίνει το 2016. Δηλαδή ήμουνα 4 χρόνια μικρότερος από ό,τι είμαι τώρα. Πω πω Παναγία, μαλάκα, πώς πέρασαν έτσι τα χρόνια. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Θανάση και με ρωτάει: σε 2 χρόνια, άμα έχεις ακόμα κανάλι, τι subs πιστεύεις ότι θα έχεις? Πρώτον, κατά 99% θα έχω σίγουρα κανάλι και σε 2 χρόνια, γιατί. Για να σταματήσω το YouTube, γιατί πραγματικά το έχω αγαπήσει αυτό που κάνω, για να σταματήσω το YouTube θα πρέπει να γίνει κάτι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό. Ας ευχηθούμε να μην γίνει κάτι σοβαρό, γιατί όπως είπα αγαπάω αυτό που κάνω. Και δεύτερον, πραγματικά δεν έχω σκεφτεί πόσους subs θα έχω σε 2 χρόνια, αλλά πιστεύω πως θα έχω πάνω από 1000. Και μακάρι και θέλω να το πιστεύω αυτό. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Jimmy2006 και με ρωτάει αν έχω φάει ποτέ strike. Ναι, το YouTube με έχει ρίξει βίντεο για copyrighted κάτι, αλλά δεν με έχει πει ποτέ τον ακριβές λόγο, πραγματικά όμως. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Next Guns και με ρωτάει 5 πράγματα όπου δεν σ' αρέσουν στο YouTube. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτον, ότι πολλοί YouTubers ξεφτιλίζονται για τα views. Δεύτερον, ότι πολλοί YouTubers κάνουν clickbait για να πάρουν λίγα περισσότερα views. Τρίτον, ότι πολλές φορές το YouTube έχει κάποιους όρους όπου πιστεύω είναι λίγο χεσμένους. Τέταρτον, ότι το YouTube σε μεγάλους YouTubers πολλές φορές ρίχνει τη monetize στα βίντεο, δηλαδή να μην μπορούν να βγάλουν χρήματα από τα βίντεο που ανεβάζουν στο YouTube για πολύ μα πολύ περίεργους λόγους. Και πέμπτον,
με κνευρίζει αφάνταστα όταν το YouTube κάνει κινήσεις όπου δεν κάνεις εσύ. Για παράδειγμα, το YouTube μπορεί να σε ρίξει ένα βίντεο, να στο θεωρήσει copyrighted και να στο ρίξει, ενώ ούτε καν να έχεις κάτι copyrighted κτλ. Αυτά λοιπόν είναι τα 5 πράγματα που συχαίνουμε από το YouTube. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον BBCGR και με ρωτάει αν είμαι σε κάποιο team ή σε κάποια clan. Η απάντησή μου είναι πως ναι. Όσοι θέλετε μάγκες να μάθετε περισσότερα μπορείτε να πάτε κάτω στην περιγραφή. Πάντα στην περιγραφή αφήνω τα link από τις ομάδες που συμμετέχω. Πηγαίνετε μάγκες να τις τσεκάρετε και επίσης ρίξτε τις και ένα follow για να τις υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο. Η επόμενη ερώτηση είναι από το Sinqui και με ρωτάει αν σκέφτομαι να αρχίσω κάποια σειρά, δοκιμάζω κάποιο παιχνίδι ή κάτι παρόμοιο. Και η απάντησή μου είναι πως δεν το έχω σκεφτεί αυτό πραγματικά. Έχω πει ότι θα κάνω μια σειρά που θα βαθμολογώ διάφορα games. Αυτό έρχεται το βίντεο σύντομα. Απλά να κάνω μια σειρά που να δοκιμάζω διάφορα game, όχι, δεν με έχει περάσει ποτέ από το μυαλό. Και τώρα που μου έδωσε την ιδέα, ίσως θα ήταν μια καλή ιδέα για να κάνω ένα τέτοιο βίντεο στο μέλλον. Άραγε ίσως κάνω στο μέλλον κάποια τέτοια σειρά που να δοκιμάσω κάποια game. Πείτε μου κι εσείς μάγκες κάτω στα comments άμα όντως θέλετε να δείτε μια τέτοια σειρά. Η επόμενη ερώτηση είναι από την Ελευθερία και με ρωτάει αν θα συνεχίσω το Detroit Become Human. Η απάντησή μου είναι πως δυστυχώς δεν θα το συνεχίσω άλλο. Ναι, γιατί έχασα το save στο PS4, έχασα αυτή την αποθήκευση, δεν ξέρω πως έγινε αυτό. Και ναι, για κάποιον περίεργο λόγο εκείνο το campaign εξαφανίστηκε από το PS4. Πραγματικά δεν ξέρω πως το μπούτσο έγινε αυτό, αλλά έγινε. Άραγε δεν θα συνεχίσω δυστυχώς τη σειρά του Detroit Become Human. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Noisy και με ρωτάει πώς νιώθεις όταν βλέπεις να ανεβαίνεις σε sub. Πραγματικά νιώθω χαρούμενος για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή καταλαβαίνω ότι η παρέα μας μεγαλώνει και είναι full γάμα το να είμαστε ακόμα περισσότερα άτομα. Και δεύτερον, νιώθω χαρά και περήφανος γιατί ο κόπος που ρίχνω στο YouTube παίρνει τόπο. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Κωνσταντίνο και με ρωτάει η περίοδος της καραντίνας πιστεύεις πως βοήθησε το κανάλι σου ή το προβλημάτισε. Απάντησή μου είναι πως η καραντίνα βοήθησε το κανάλι μου να ανέβει. Γιατί κάναμε 3 γαμάτα live streams όπου πήγανε γαμάτα. Πήραμε σε αυτά τα live streams πάρα πολλά views και πάρα πολλά subs. Και πραγματικά μάγκες σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί σε εκείνη και τα live stream πήραμε ένα τεράστιο support και μεγαλώσαμε πολύ το family του καναλιού μας. Η επόμενη ερώτηση είναι από το Θανάση και με ρωτάει σκέφτεσαι ποτέ να ανοίξεις κάποια δικιά σου clan? Και η απάντησή μου είναι πως όχι, γιατί πιστεύω πως το να έχει κάποιος μια clan, το να είσαι leader ή owner μια κλάν είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Καταρχήν έχεις πολύ μεγάλη ευθύνη όταν έχεις μια ομάδα και θέλει ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα που επιλέγεις για να μπουν στην ομάδα σου. Και επίσης πιστεύω πως εγώ άμα άνοιγα μια κλάν δεν θα μπορούσα να τη διατηρήσω γιατί δεν θα μπορούσα να βρω καλούς παίκτες για να βάλω μέσα στην κλάν. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον George και με ρωτάει αν σκέφτομαι να παίξω κανένα mobile game με fan. Και η απάντησή μου είναι πως όχι, γιατί δεν παίζω mobile games. Και συνεχίζουμε με την ερώτηση του Ραμουνίδιου όπου με ρωτάει αν θα παίξω The Lost of Us Part 2. Η αλήθεια είναι πως σκέφτομαι το game αυτό να το αγοράσω γιατί γαμάει, έχω δει πολλά βιντεάκια σχετικά με το game αυτό και με έχει φανεί full γαμάτο. Ναι, λέω να το αγοράσω και να το παίξω και να το κάνω game through στο κανάλι και να δούμε μαζί το game για όσους δεν το έχουν δει από άλλους YouTubers. Πιστεύω θα είναι μια ωραία φάση να το κάνουμε ένα live έτσι και να το δούμε όλοι μαζί. Άρα γενέ θα το παίξω στο μέλλον. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Goha23 και με ρωτάει αν έχω παίξει The Lost of Us. Ναι, έχω παίξει, το παίξα να πω την αλήθεια μέσα στην καραντίνα και ήταν ένα από τα πιο γαμάτα games που έχω παίξει ever. Φοβερό story, φοβερά γραφικά και φοβερές λεπτομέρειες. Άμα δεν το έχετε παίξει ακόμα το The Last of Us, το Part 1, παίξτε το, γιατί αξίζει το game. Και άμα δείτε ότι σας αρέσει, αγοράστε και το The Last of Us Part 2, γιατί είναι εξίσου γαμάτο όσο και το πρώτο. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Αβαντόλη και με ρωτάει αν σκέφτομαι να παίξω FIFA ή Call of Duty κάποτε. Call of Duty είχα παίξει στο παρελθόν, δεν νομίζω να ξαναπαίξω ποτέ Call of Duty στο κανάλι μου. Και επίσης FIFA βίντεο έρχεται πολύ σύντομα. Η επόμενη ερώτηση είναι από την Τραλαλά και με ρωτάει τι πιστεύεις πως πρέπει να αναβαθμίσεις το κανάλι σου για να έχει περισσότερη επιτυχία. Και η απάντησή μου είναι πως για να έχω περισσότερη επιτυχία πιστεύω πως πρέπει να βελτιώσω λίγο ακόμα το editing. Κοιτάξτε μάγκες, σε κάθε βίντεο προσπαθώ να το βελτιώσω και παραπάνω το editing. Προσπαθώ να κάνω στα βίντεο μου καλύτερο ήχο, τα βίντεο να έχω καλύτερη ποιότητα και να είναι πιο καλοφτιαγμένα. Πιστεύω πως άμα βελτιώσω αυτό το πράγμα, τα βίντεο μου θα είναι πολύ μα πολύ καλύτερα. Και η τελευταία ερώτηση για σήμερα και η καλύτερη ερώτηση για σήμερα είναι από τον Razer, όπου με ρωτάει είσαι χοντρός, σου αρέσει η καλύφα και σου αρέσει η ομάδα? Είσαι μαλάκας, είσαι μεγάλος μαλάκας. Μαλάκας με περικεφαλαία είσαι.
Κι άμα σε είχα συγγενή θα σε πλάκωνα και στο ξύλο. Είσαι μαλάκας. Μεγάλος μαλάκας.